Καλημέρα, ονομάζομαι Τζόρτζης Βαγγέλης. Είμαι μέλος του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Εγάλεο. Εδώ και καιρό είμαστε σε κινητοποιήσεις, συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2021, γιατί το σχολείο μας βρίσκεται υπό έξωση. Έχει γίνει αγωγή για έξωση από το καλοκαίρι του 2020, το οποίο το μάθαμε ένα χρόνο μετά, και από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε τις κινητοποιήσεις για να μείνουν τα παιδιά μέσα. Το σχολείο είναι το μοναδικό ενοικιαζόμενο σχολείο στο Εγάλεο. Η έξωση γίνει από τους ιδιοκτήτες στο Δήμο και απειλούμαστε αυτή τη στιγμή να πεταχτούν εν μέσω της σχολικής χρονιάς τα παιδιά στο δρόμο. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κινητοποιήσουμε τους γονείς, εκπαιδευτικούς, φορείς, Δήμο, Περιφέρεια και Υπουργείο για να κρατήσει το σχολείο. Η θέση μας είναι ότι το σχολείο πρέπει να παραμείνει ως έχει, να μην γίνει έξωση από το συγκεκριμένο κτίριο για να παραμείνουμε εδώ. Το αίτημά μας είναι έτσι καμία συγχώνευση, καμία μετεγκατάσταση, καμία κατάργηση του 1ου Δημοτικού, να παραμείνει στον ίδιο χώρο. Έχουμε μια σειρά κινητοποιήσεων σε εξέλιξη. Καλούμε την Τρίτη, 17 Μαΐου, τον κόσμο να έχει μαζική συμμετοχή στην εκδίκαση του εφετείου στις 11 η ώρα το πρωί, στο εφετείο Αθηνών. Τετάρτη στις 7 η ώρα το απόγευμα καλούμε το σχολείο αλλά και τα υπόλοιπα σχολεία, τους γονείς από τα υπόλοιπα σχολεία του Εγάλεο σε μαζική κινητοποίηση στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Εγάλεο. Και ό,τι άλλο προκύψει, να είναι οι γονείς στο πλευρό μας.